Αδιανόητη βαρβαρότητα σε χωριό των Ιωαννίνων. Κτηνοτρόφος, ο οποίος είναι και αντιδήμαρχος στην περιοχή, καταγγέλλεται πως έστερνε το γαϊδαρό του με αγροτικό αυτοκίνητο για απόσταση μεγαλύτερη του ενός χιλιομέτρου. Γραμμή αίματος μέσα στη μέση του δρόμου. Έστερνε ένα γάιδαρο σε όλο το χωριό. Κοιτάξτε εδώ, αίμα έτρεχε από το γάιδαρο. Εδώ, πού, στο Γραμμένο. Εικόνες που σοκάρουν στο χωριό Γραμμένο Ζήτσας είναι το ματωμένο χνάρι που άφησε πίσω του ένα γαϊδουράκι, δεμένο σε αγροτικό αυτοκίνητο που βρισκόταν εν κινήσει. Αμαρτία είναι, ρε. Δεν το κατάλαβα, πέρα κατάλαβες. Να και ο υπεύθυνος. Δεν το κατάλαβα. Πω, πω, κρίμα, ρε. Με τα σκοτή να φύγει τώρα, θα φοβάει τώρα. Τι να φύγει με τόσο αίμα που έχασε. Θα φύγει, ρε. Κοιτάξτε το ζώο. Κάτοικοι της περιοχής παρενέβησαν όταν κατάλαβαν ότι το δυστυχισμένο ζώο βασανιζόταν για περισσότερο από ένα χιλιόμετρο. Ο ιδιοκτήτης του, κτηνοτρόφος, κάτοικος διπλανού χωριού, αλλά και αντιδήμαρχος στο Δήμο Ζήτσας, υποστήριξε όπως ακούτε ότι δεν είχε αντιληφθεί ότι το ζώο αιμορραγεί ακατάσχετα, καθώς σέρνεται στην άσφαλτο. Δεν το κατάλαβα. Και το σφάραγα πολύ πέρα, ε. Ο δρόμος, όπως φαίνεται και στο βίντεο, είχε αρκετά αίματα. Οι δύο αυτόπτες μάρτυρες λέγανε ότι άνοιξε η κοιλιά του ζώου. Η άμεση αντίδραση των κατοίκων του χωριού αλλά και μελών φιλοζωικού σωματείου είχαν ως αποτέλεσμα τη σύλληψη του 63χρονου αντιδημάρχου, που αντιμετωπίζει τώρα κατηγορίες για κακοποίηση ζώου ιδιοκτησίας του. Εμάτωσε από την αρχή. Ακολούθησε μια πορεία χαλικόδρομο και μετά βγήκε στην άσφαλτο, πέρασε σε μια κεντρική πλατεία στο διπλανό χωριό, στο Γραμμένο. Μικρά παιδιά ήταν εκεί, τα είδαν. Ο άνθρωπος έχει πάρα πολλά ζώα και τα ζώα του είναι ανεξέλεκτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί οδηγήθηκαν και στο τραυματισμένο γαϊδουράκι που φαίνεται να έχει λάβει κάποιο είδους περίθαλψης. Κατά τη διάρκεια που ψάχναμε, πήγαμε στους στάβλους του, όπου διαπιστώσαμε ότι εκεί οι συνθήκες είναι άθλιες φυσικά. Υπήρχαν πάρα πολλά σκυλιά τα οποία ήταν αποστεωμένα σε πραγματικά άθλια κατάσταση. Πρόκειται για ένα άτομο με εξαιρετικά παραβατική συμπεριφορά. Έχει μηνύσεις για κακοποίηση παραγωγικών και ζώων, συντροφιάζει ήδη στο ιστορικό του. Ο συλληφτής θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Ιωαννίνων.